Μάλιστα. Εξαιρετικά πρωτότυπα νομίζω. Κύριε Τζανίδη, τον ακούσατε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ήταν και ο ίδιος παρόν στο Περιφερειακό Συμβούλιο το χθεσινό. Είχαμε ασφαλώς και για μια ακόμη φορά τις εικόνες αυτές με τα πανότα απλωμένα μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Φαίνεται πως από εδώ και στο εξής θα τα συνηθίσουμε αυτά και θα είναι μόνιμο ντεκόρ κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, ίσως και των δημοτικών συμβουλίων. Πώς σας φάνηκαν όλα αυτά που ακούσατε τον κύριο Παπαγεωργίου? Δεν θα ήθελα να σχολιάσω τον κύριο Παπαγεωργίου. Εκείνο που θα ήθελα να πω στους αγαπητούς τηλεθεατές είναι ότι η βία από όπου και αν προέρχεται είναι καταδικαστέα. Όταν ασκούμε πράξεις βίας, το πιθανότερο είναι να δεχτούμε και πράξεις βίας. Η βία γεννάει βία και δεν πρέπει επουδενή να διαπαιδαγωγήσουμε ή να γαλουχήσουμε τον λαό μας ότι μπορεί με αντιδράσεις ή με βιοπραγίες να διεκδικήσει πολιτικά ή άλλα αγαθά ή συμφέροντα για τα οποία διεκδικεί. Κατά τον κύριο Παπαγεωργίου, κατά το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν μάλιστα, έχει δηλώσει πως τους νόμους και τις αποφάσεις της πολιτείας τους γράφει κανονικά και τους αγνοεί. Δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο κύριος Παπαγεωργίου. Εκείνο με ενδιαφέρει είναι τι κάνει ο ελληνικός λαός, η συνταγμένη πολιτεία και κυρίως η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, η οποίος υπακούει στους κανόνες δικαίου και γι' αυτό με περηφάνεια τουλάχιστον πιστεύουμε αρκετοί από αυτοί ότι βρισκόμαστε και ζούμε σε μια ευνοούμενη πολιτεία. Είπε και κάτι ενδιαφέρον εξαιρετικά, Δημήτρη, ο κύριος Παπαγεωργίου, ότι αυτά που λένε κάποιοι πως είναι προβοκάτσιες, ο ίδιος έσπευσε με τις δηλώσεις του να πει χθες, αμέσως μετά το τέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, ότι δεν το αποδέχεται, δεν είναι προβοκάτσιες, είναι, λέει, ο τρόπος αντίδρασης των κατοίκων της περιοχής στην Χαλκιδική, αναφερόταν βεβαίως Κουριές. Δεν νομίζω ότι αποδέχεται κάποιος αυτό, ότι είναι τρόπος αντίδρασης, η βία, να προσπαθήσει να κάψει τους σεκιουριτάδες ή να καίσει τα μηχανήματα. Να τους κάψει ζωντανούς. Ή όλα αυτά εδώ. Δεν νομίζω ότι τα αποδέχεται κανένας. Κανένας. Νομίζω ότι αδικεί κάποιους άλλους που είναι αντίθετοι στο έργο του Χρυσού, αλλά έχουν πολύ διαφορετική άποψη και διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι είναι λύση αυτός ο τρόπος και να το επιβεβαιώνει και ο κύριος Παγιωργίου, ο οποίος και στην άλλη δήλωση που έχει και την οποία φιλοξενήσατε, και νομίζω είναι από την Χαλκιδική, από ένα συλλαλητήριο. Είναι από την Χαλκιδική. Είπε ότι δεν είναι καταδικαστέ αυτή η πράξη. Ναι, δεν την καταδικάζει. Σε καμία περίπτωση δεν την καταδικάζω. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να βρει υποστηριχτές πάνω σε αυτή την άποψη, τουλάχιστον εδώ, σε αυτή την κοινωνία που ζούμε εμείς. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω να υπάρχουν υποστηριχτές. Ναι, κύριε Τζανίδη. Θα ήθελα απλώς να συμπληρώσω ότι τέτοιου είδους δηλώσεις και αναπαραγωγή δηλώσεων ίσα-ίσα δυναμητίζει την κοινωνική ειρήνη και το κλίμα το οποίο θα πρέπει να υπάρχει στην τοπική μας κοινωνία. Και καλό θα είναι από όλους μας να αποφευθούν τέτοιου είδους εκφράσεις όπως ή πράξεις ή δηλώσεις υποστήριξης σε τέτοιου είδους πράξεις ή δηλώσεις του τύπου ότι θα χύσουμε το αίμα μας ή οτιδήποτε άλλο για να μην πραγματοποιηθούν τέτοιου είδους επενδύσεις. Νομίζω ότι είναι προκλητικές και μπριστικές τέτοιες δηλώσεις για την τοπική κοινωνία. Κύριε Τζανίδη, Δημήτρη Σταματάκη, όταν θα επιστρέψουμε, θα σταθούμε και σε εκείνα τα ζητήματα τα οποία πριν από λίγους μήνες, συγκεκριμένα στις 16 Μαρτίου του 2012, απεφάσισαν οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, της ΠΕΔ. Είναι η απόφαση να παραιτηθούν σε περίπτωση που λειτουργήσουν τα χρυσορυχεία στην περιοχή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως έχει τις εξελίξεις που με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και θα δούμε τι προβλέπεται σε τέτοια περίπτωση, σε τέτοιο ενδεχόμενο. Σε λίγο όλα αυτά αναλυτικά. Αναλύσεις, κυρίες και κύριοι, βλέπετε ειδήσεις στη Δέλτα Τηλεόραση. Μαζί μας ο Δημήτρης Σταματάκης από το Φάρος 24 και ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο κύριος Νίκος Τζανίδης. Αφορμή για την συνάντηση την τηλεοπτική αυτή είναι ασφαλώς το χθεσινό Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συνεδρίασε στην Κομοτηνή και βεβαίως οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού της χώρας, του κ. Αντώνη Σαμαρά, προ λίγων ημερών. 6-7 μέτρησε ο κύριος Παπαγεωργίου, εν πάση περιπτώσει, όσες και αν είναι, προ λίγων ημερών, εν πάση περιπτώσει, οι οποίες προανήγγυλαν ουσιαστικά την αδειοδότηση της επένδυσης της εταιρείας Χρυσορυχία Θράκης ΑΕ στο Πέραμα. Βέβαια, να θυμίσουμε, κύριοι, ότι αυτό το έγγραφο που κρατώ στα χέρια μου, είναι το ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ, της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχει ημερομηνία 16 Μαρτίου 2012 και ουσιαστικά προαναγγέλει την απόφαση των δημάρχων, την ηλυμένη πλέον απόφαση των δημάρχων ολόκληρης της περιφέρειας, να παραιτηθούν σε περίπτωση, για την ακρίβεια, να καταθέσουν
αποφάσισαν ομόφωνα να καταθέσουν, να θέσουν μάλλον στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών την παραίτησή τους σε περίπτωση που εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επαναλαμβάνω, σε περίπτωση που εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λειτουργήσουν τα χρυσορυχεία στην περιοχή. Οι λέξεις σε αρκετές περιπτώσεις έχουν τη σημασία τους, γι' αυτό και τις επανέλαβα. Να δούμε παρακαλώ στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Θανάσης Τσολάκης τι προβλέπεται σε αυτή την περίπτωση. Δηλαδή, άπαξ και εγκριθεί η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λειτουργήσουν τα χρυσορυχεία και παραιτηθούν οι δήμαρχοι. Με ποια διαδικασία παραιτούνται, τι γίνεται εν συνεχεία, τι συμβαίνει, τι προβλέπει ο Καλλικράτης, τι προβλέπει ο 3852 του 2010, ο νόμος για τον Καλλικράτη δηλαδή, και όλα εκείνα τα οποία θα παρακολουθήσουμε ως πρωτόγνωρα φαινόμενα για την περιοχή μας από εκείνο το σημείο και μετά.